Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, χαρά μας βέβαια, από ότι είναι μαζί μας ο Νίκος Ολιγερός. Και επειδή έρχονται και οι ευρωεκλογές, και ομολογουμένως φίλες και φίλοι, νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα γίνουν μέσα σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Πολλοί άνθρωποι λένε χαμηλές προσδοκίες, υπάρχουν και τα διάφορα περιφερειακά ζητήματα, υπάρχουν οι δύο πόλεμοι. Νίκο Ολιγερέ, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ήθελα να μου πεις, επειδή διάβαζα και παρακολούθησα κάποιες δηλώσεις σου, ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι μόνο στρατηγική, αλλά είναι και επιλογή στρατηγικής. Ναι, εννοώ ότι δεν είναι μόνο σε τακτικό και πολιτικό. Ναι. Η ιδέα ποια είναι ότι επειδή έχουμε αυτά τα περιφερειακά ζητήματα και τις μεγάλες κρίσεις, ξέρουμε ότι έχει μεγάλη σημασία τι θα αλλάξει στην Ευρώπη. Βλέπουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, που μην ξεχνάμε ότι παίζει πάντοτε κομματικά και όχι εθνικά, με την έννοια ότι οι χώρες υπάρχει μια ανάμιξη, πολύ συχνά οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε αυτές τις εκλογές έχουν την εντύπωση ότι θα πρέπει να μιλήσουν για τη χώρα τους και μόνο. Στην πραγματικότητα μιλάνε μέσω του κόμματός τους για τη χώρα τους και για μερικά εθνικά ζητήματα. Άρα είναι πολύπλοκο το παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα και με το θέμα το ουκρανικό με τη Ρωσία και στο Ισραήλ και Γάζα, ποιος θα πάρει τα ηνία, ποιος θα κυριαρχεί. Και το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε και στην Κύπρο βέβαια και στην Ελλάδα είναι ότι όταν λέμε συνεχώς οι Βρυξέλλες κάνουν αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι το 80% των αποφάσεων γίνονται εκεί. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε και ποιον στέλνουμε εκεί, ποια στέλνουμε εκεί. Και όχι να τους στέλνουμε μόνο για να είναι ένα ψυγείο για να ξαναρθούν. Σωστό και αυτό που λες, και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι πρέπει να γίνει τη σωστή επιλογή, διότι εδώ τουλάχιστον από την Κύπρο 6 είναι οι ευρωβουλευτές, άρα χρειάζεται να είναι καταλληλότεροι για να βοηθήσουν έτσι τα πράγματα και την Κύπρο. Να σε ρωτήσω, αγαπητέ Νίκο, πιστεύεις ότι υπάρχει έτσι κρίση στο πολιτικό σύστημα? Ναι, βέβαια υπάρχει, αλλά είναι πιο γενικευμένο. Το πολιτικό σύστημα νομίζω ότι απλώς ακολουθεί τις τάσεις. Άρα αν υπάρχει μια κρίση γενικά, και εδώ το βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να ακολουθήσει και μερικές φορές δεν ξέρει πού να πατήσει, δηλαδή ποια είναι η γενική άποψη. Αλλά τώρα νομίζω ότι με τα θέματα τα ευρωπαϊκά σε ενεργειακό επίπεδο, σε στρατηγικό επίπεδο, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συντονισμός. Θυμάσαι ότι παλιά δεν μπορούσαμε ποτέ να βρούμε τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα και για εξωτερική πολιτική δεν μιλούσαμε. Τώρα μιλάμε για αυτά τα θέματα. Μιλάμε και για το θέμα το στρατιωτικό, που παλιότερα ούτε ήταν ζήτημα. Και δεν καταλαβαίνουμε και τις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ. Γιατί και εδώ παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρερμηνία, νομίζω ότι είναι εντελώς δύο ξεχωριστές οντότητες. Όταν βλέπουμε ποιες χώρες είναι και στις δύο υπερδομές ταυτόχρονα, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με την αρχή. Εγώ μου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, στο μεταναστευτικό για παράδειγμα, άλλο λέω ένας, άλλο άλλος, δεν υπάρχει ενιαία αμυντική πολιτική. Δεν υπάρχει, στα χαρτιά τουλάχιστον, δεν υπάρχει ενιαία εξωτερική πολιτική. Αυτά όλα είναι τροχοπέδι για να δούμε μια Ευρώπη με μεγαλύτερη συνοχή, αν θέλεις, και καλύτερη αποτελεσματικότητα. Ναι, βέβαια. Αλλά τώρα προσπαθούμε και νομίζω οι κρίσεις εξωτερικές βοηθούν. Δηλαδή και αυτό που γίνεται με το ουκρανικό και στη Γάζα μας αναγκάζει να συντονιστούμε, γιατί δεν μπορούμε ξαφνικά να λέμε ο ένας αυτό, ο άλλος αυτό. Τελικά ακυρώνουμε τις θέσεις μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι νομίζω πριν δεν είχαμε ποτέ ομόφωνες αποφάσεις παρά σπανιότατα, ενώ τώρα γίνεται πιο συχνά, γιατί υπάρχει μια ανάγκη. Υπάρχει μια ανάγκη για το στρατιωτικό, το στρατηγικό και το ενεργειακό. Παλαιότερα το βλέπεις και οι σχέσεις μας που είχαμε και με άλλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, έχουν αλλάξει. Τώρα είναι πολύ πιο θετικές, γιατί βλέπουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο καθαρά ευρωπαϊκό, να προστατεύει ο ένας τον άλλον, και άμα υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσεις πόρους, άμα είναι μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, συμφέρει όλους. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πιστεύεις ότι είναι πραγματική η απειλή της ακροδεξιάς για την Ευρώπη, όπως είναι σήμερα? Είναι κλασική στις ευρωεκλογές. Έναν πολύ απλό λόγο, είναι ελάχιστοι αυτοί που ψηφίζουν. Άρα τα ακραία στοιχεία ψηφίζουν πάντα. Κατά συνέπεια φαίνονται πιο ξεκάθαρα στις ευρωεκλογές. Ναι. Και μιας προσαδό βέβαια, και επειδή σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Τουρκία, ήθελα την άποψή σου
Τι να περιμένει κάποιος σε μια επίσκεψη τέτοια, τη δεδομένη στιγμή. Τι να περιμένει, θετικά ή αρνητικά. Και θετικά και αρνητικά. Θετικά δεν πρέπει να περιμένει τίποτα. Αρνητικά δεν πρέπει να γίνει κανένα λάθος. Δηλαδή πρέπει η ατζέντα να είναι πολύ κλειστή, να καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε μόνο για τακτικό επίπεδο και όχι στρατηγική. Δεν μιλάμε για τα σοβαρά ζητήματα. Σίγουρα η Τουρκία θα προσπαθήσει να μας βάλει σε μια παγίδα με την έννοια ότι να μας δεσμεύσει έτσι ώστε να φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά μεταξύ των δύο χωρών για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αλλού και να το εκμεταλλευτεί. Αλλά επί της ουσίας για τις θαλάσσιες ζώνες, για τα ζητήματα που είναι καθαρά εθνικά, ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι αδιάλακτη. Το γεγονός, ας πούμε, ότι πάλι μετέτρεψε μια εκκλησία σε τζαμί και το κάνει ενώ είμαστε να. Έτοιμη για επίσκεψη. Ναι, ναι, δηλαδή είναι και το timing που είναι εντελώς λανθασμένο, αλλά δίνει και ένα στίγμα ότι εμείς είμαστε αδιάλακτοι. Η Τουρκία, όταν λέει ότι θα τα βρούμε, εννοεί ότι να τα βρούμε με αυτά που λέει αυτή. Εμείς πρέπει να είμαστε όχι διπλωμάτες, πιο στρατηγικοί για να πετύχουμε στόχους χωρίς να εκτεθούμε και στους συμμάχους, γιατί οι θέσεις της Τουρκίας είναι πολύ ακραίες αυτή την περίοδο και δεν θα έπρεπε να παρεμηνευτεί, υποτίθεται, μια προσέγγιση της Ελλάδος με την Τουρκία τώρα. Σωστό. Άρα δεν κερδίζουμε κάτι, κρατάμε όμως μια κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών τέτοια που να αποφεύγεις μια σύγκρουση μεγαλύτερη, ίσως, που είναι θετικό αυτό. Ναι, αυτό είναι θετικό, αλλά δεν πρέπει να περιμένεις ξαφνικά ότι θα υπογράψουμε ένα σούπερ κείμενο που θα έχει αυτό κάποια ναι. σημασία. Αυτό ναι. Γιατί ούτως ή άλλως, για να είμαστε σοβαροί, και είσαι σοβαρός. Και εσύ είσαι σοβαρός. Ναι, ποτέ δεν υπογράφεις ένα σημαντικό κείμενο στην Άγκυρα. Να γυρίσει, ειδικά στην Άγκυρα. Έχεις απόλυτο. Είναι συμβολισμός αυτό, σημαντικό. Ναι, έτσι. Στην Κωνσταντινούπολη μπορεί. Στην Άγκυρα σίγουρα δεν θα είναι θετικό. Είδες καμιά φορά, γιατί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν με τις σκέψεις τους. Είναι συμβολισμοί και λεπτομέρειες. Νίκολε Γερέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Όποτε έρχεσαι Κύπρο, βέβαια, ξέρεις ότι είσαι ευπρόσδεκτος κοντά μας. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, να είσαι καλά.